Μάλιστα, θα μείνουμε στο θέμα και θα μιλήσουμε τώρα με τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βεβαίως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, διπλή ιδιότητα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτή την πρωτοβουλία της Γερμανίας που φαίνεται να αποδίδει. Καλησπέρα. Αυτό λοιπόν γίνεται στο προσκήνιο. Στο παρασκήνιο όμως, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει διεθνοποιήσει το θέμα και στα φόρα και στους συμμάχους, σε τι παζάρι βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία? Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρέπει αυτό να το υπογραμμίσουμε. Η διπλή αφύπνιση της Ευρώπης. Από τη μια είχαμε τις επιτυχίες του Συμβουλίου κορυφής το τετραήμερο που μας πέρασε με την οικονομική περαιτέρω ενοποίηση και τώρα τη γεωστρατηγική αφύπνιση που πάντοτε εμείς επιδιώκαμε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Bild, της πολύ μεγάλης αυτής της γερμανικής εφημερίδας, είχαμε την παρέμβαση Μέρκελ τα μεσάνυχτα χθες και έτσι δεν απέπλευσε το Ούρους Ρέις, το οποίο έχει σηκώσει άγκυρα σύμφωνα με τις πληροφορίες και παρέμεινε καθυλωμένο και αυτή την το ώρα. Το βλέπουμε στην Αντάλια, είναι εικόνες από την Αντάλια, έτσι. Από την τουρκική τηλεόραση, βρίσκεται εκεί αυτή την στα ώρα. Στα νότια της Τουρκίας. Να υπογραμμίσουμε τι συνέβη. Αυτό που συνέβη, είχε προηγηθεί το τηλεφώνημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν η απόλυτη αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς. Η κινητοποίηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, η άμεση και κυρίως του πολεμικού ναυτικού, έκανε τους συμμάχους εταίρους μας και τους Γερμανούς κατεξοχήν να καταλάβουν ότι εδώ επίκειται ελληνοτουρκική κρίση και επεισόδιο. Και αυτό είπε η Μέρκελ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Ερντογάν, ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη, ένα, και ότι αν υπάρξει επεισόδιο, εμείς ως Ευρώπη είμαστε υποχρεωμένοι να ταχθούμε με το μέρος της Ελλάδας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την Τουρκία. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω. Να δούμε το παζάρι όμως. Θα μπω στο παζάρι, αλλά να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η προϋπόθεση της αφύπνισης και της κινητοποίησης της Ευρώπης είναι η ελληνική αποφασιστικότητα. Σωστό. Η ελληνική αποφασιστικότητα και η αμεσότητα της αντίδρασης είναι αυτή που αναγκάζει τους συμμάχους και τους εταίρους να προχωρήσουν σε αυτού του τύπου την παρέμβαση. Τώρα, ο Ερντογάν καταλαβαίνει, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα, έχει μια διαπραγμάτευση με τους Ρώσους στη Λιβύη και στη Συρία. Έχει προβλήματα με τους Αμερικάνους, οι οποίοι σήμερα επιβεβαίωσαν ότι τους πετάνε έξω από το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο ήταν η Τουρκία συμπαραγωγός. Και έχει μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα βεβαίως με τους Ευρωπαίους, την Κοινωνιακή Ένωση. Ζητάει χρήματα για το προσφυγικό μεταναστευτικό που έχει στο εσωτερικό του. Η οικονομία του πιέζεται και προ αυτού βρίσκεται σε ένα δίλημα και δεν τολμά και σωστά να προχωρήσει. Είναι ένας πρώτος γύρος αυτός, θα επανέλθει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές οι 24 ώρες ο απολογισμός, θέλω να το υπογραμμίσω, είναι απόλυτα θετικός για την ελληνική πλευρά. Και η ελληνική πλευρά έχει πει ότι εμείς ανοίγουμε διάλογο με την Τουρκία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σταματούν οι προκλήσεις στο Αιγαίο και με δεδομένο ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε και την υπογραφή της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Εκεί τι γίνεται λοιπόν? Για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, αφαιρουμένου του τουρκικού τσαμπουκά, έτσι δεν είναι, η Ελλάδα είναι η χώρα του διαλόγου, είναι η χώρα της συνεννόησης, στη βάση πάντοτε του διεθνούς δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας. Είναι κάτι που πάντοτε επιδιώκει η ελληνική διπλωματία, άλλωστε αυτό επιτάσσει και το διεθνές δίκαιο. Για την οριοθέτηση ΑΟΣ δεν μπορούν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση, η οποία αν δεν καταλήξει διμερώς, να πάει σε μια διεθνή διαιτησία. Αυτή είναι η πάγια ελληνική θέση, έτσι δεν είναι? Και σε αυτό τώρα επανέρχονται και οι Γερμανοί. Αρκεί να μην υπάρχουν οι απειλές και όλα τα υπόλοιπα συμπαραμαρτούνται. Είπατε πριν από λίγο ότι τώρα αυτό κάπως μαζεύτηκε, σε λίγο θα επανέλθει. Γιατί θα επανέλθει και με τι έτοιμα ξανά? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αφελής και κανείς δεν μπορεί να είναι αφελής, διότι έχουμε μια πορεία κλιμάκωσης από τη μεριά της Τουρκίας που έχει να κάνει με μια σειρά από πράγματα, τις παραδοσιακές διεκδικήσεις της Τουρκίας στη θάλασσα, στην Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων, την εσωτερική πίεση που του ασκείται λόγω της οικονομίας, αλλά και τις πτώσεις της δημοφιλίας του και βέβαια το ευρύτερο τσαλαβούτημα της Τουρκίας στον αραβικό κόσμο την ώρα που αυτός μαστίζεται από τεράστιες εντάσεις και αναταράξεις, μπαίνει στη Συρία, μπαίνει στο Ιράκ, μπαίνει στη Λιβύη και όλα αυτά τον φέρνουν σε μια διαρκή, να πούμε, σε ένα διαρκή τυχοδιοκτισμό. Άρα δεν και νομίζω... για εσωτερική και για διεθνή. Και για διεθνή και εδώ εντάσσεται και η Αγία Σοφιά. Διότι στους Άραβες φυσικά δεν μπορεί να προσέλθει ως Τούρκος. Αυτό δημιουργεί εθνικιστικά αντανακλαστικά στους Άραβες. Μπορεί όμως να προσέλθει ως Μουσουλμάνος και ως ηγέτης των Μουσουλμάνων. Γι' αυτό χρησιμοποιεί γεωστρατηγικά
και την Αγία Σοφιά και είναι σημαντικό να έχουμε και αυτή την διάσταση. Πάμε τώρα στη Λιβύη. Στην Αίγυπτο, μου είπατε όμως κάτι. Να πούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι η Τουρκία είναι κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος ίσως. Mm-hmm. Ήταν πολύ κοντά να υπογράψει με την Αίγυπτο ΑΟΣ το 2013. Mm-hmm. Μεσολάβησε ωστόσο η ανατροπή των φύλλα προσκύμενων προς την Τουρκία τότε αδελφών μουσουλμάνων του καθεστώτος Μόρση από τον Αλσίση και διακόπησαν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Αν είχαν υπογράψει, θα ήταν σε βάρος των, πλήρως σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Αυτό που δεν κατάφερε εκεί, επιδιώκει τώρα να το αντικαταστήσει, αποζημιώσει με τη Λιβύη, με το περίφημο τουρκολιβικό. Λοιπόν, γι' αυτό... πάμε λίγο στη Λιβύη για να δούμε και το σχετικό χάρτη και να κλείσουμε με αυτό. Ακούσαμε για πρώτη φορά τη λέξη διχοτόμηση πριν από λίγο στις δηλώσεις που έγιναν. Εκεί τι θέλει η Τουρκία αυτή τη στιγμή? Ο κίνδυνος της διχοτόμησης της Λιβύης είναι απολύτως υπαρκτός. Mm-hmm. Τόσο για ιστορικούς, όσο και για πολύ πρόσφατους σημερινούς τώρα τρέχοντες λόγους. Ιστορικούς, διότι η Λιβύη αποτελείται από δύο μεγάλες επαρχίες, το ξέρουμε αυτό. Mm-hmm. Στα δυτικά η Τριπολιτάνια με έδρα την Τρίπολη, την πρωτεύουσα, και στα ανατολικά τη Βεγγάζη, την Κυριναϊκή, τις ιστορικές επαρχίες. Η διχοτόμηση θα θέσει σε κίνδυνο το παράνομο, για τους Τούρκους σε κίνδυνο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Βεβαίως, διότι αφήνει την Ανατολική Λιβύη, που είναι mm-hmm. πολύ κοντύτερα σε εμάς και πολύ κοντύτερα mm-hmm. στην υποδιεκδίκηση mm-hmm. ΑΟΣ, εκτός τουρκικής επιρροής. Η Τουρκία αρέσκεται να παρουσιάζεται mm-hmm. ότι είναι υπέρ της νόμιμης κυβέρνησης της Τρίπολης. Δεν θέλει αυτή τη διχοτόμηση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές μοιάζουν ισοδύναμες. Υπάρχει αυτό το μεγάλο παζάρι γύρω από την Σύρτη, που είναι κομβικό σημείο στο mm-hmm. κέντρο ακριβώς, εκεί που οι δύο ζώνες ενώνονται. Και η αποφασιστικότητα της Αιγύπτου να μην επιτρέψει την κυβέρνηση της Τρίπολης με τα ισλαμιστικά στοιχεία που περιέχει mm-hmm. να πλησιάσει τα αιγυπτιακά σύνορα. Άρα έχουμε μια ισορροπία τρόμου mm-hmm. Η οποία τρομάζει την Τουρκία. Λοιπόν, δική σας η εκτίμηση για τις επόμενες ώρες, για τις επόμενες ημέρες και ως καθηγητής και ως πολιτικός βεβαίως. Νομίζω ότι θα επιμείνουμε και πρέπει να επιμείνουμε στην ίδια γραμμή, δηλαδή αφενός αποφασιστικότητα και ετοιμότητα με την κινητοποίηση, είδατε, των ενόπλων δυνάμεων, με την καταγγελία, με την Ναύτεξ που εμείς εκδώσαμε και την καταγγελία με το διάβημα. Και από την άλλη κινητοποίηση των συμμάχων και κυρίως των Ευρωπαίων, διότι ναι μεν το βάρος το σηκώνουμε εμείς κυρίως, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Και αυτό φάνηκε και τα τελευταία 24 ώρα. Ο Ερντογάν θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά και κάνει αυτό το συμβούλιο τώρα ασφαλείας για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα στην κοινή του γνώμη. Να ξαναπεί τα γνωστά ότι εμείς τα δικαιώματά μας και ούτω καθεξής. Αλλά οπωσδήποτε τώρα, αυτή τη στιγμή. Και τα πλοία μαζεύτηκαν από ό,τι είδαμε. Δεν σημαίνει ότι και αύριο, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν, τα φτερά του είναι μάλλον ψαλιδισμένα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στον Α.